Αυτό το σπίτι είναι των παππούδων. Η οικογένεια διαμένει στην Καβάλα. Κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται εδώ για να δει τους παππούδες και να περάσουν το Σαββατοκύριακό τους με τα εγγόνια τους. Η οικογένεια έχει 10 παιδιά, 6 κορίτσια και 4 αγόρια, εκ των οποίων τα 3 αγόρια χάθηκαν σήμερα το πρωί. Είναι εργαζόμενοι, η μητέρα είναι καθηγήτρια, ο πατέρας εργάζεται στη ΔΕΗ. Είναι μια πολύ δεμένη και αγαπημένη οικογένεια. Και βέβαια αυτό που του συνέβη τώρα είναι αξεπέραστο προς το παρόν. Έχουν έρθει εδώ ψυχολόγοι από το νοσοκομείο της Καβάλας για να υποστηρίξουν την οικογένεια. Έχω κοντά μου τον πρόεδρο της κοινότητας Μεσορόπης, δώσε το λόγο τον κύριο Ποζούδη, ανθρώπους που έχεις μαζί σου. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδαν τη φωτιά. Τι και που έσπευσε για βοήθεια. Ποιος σας ειδοποίησε? Γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα μου πήραν τηλέφωνο κάποιοι συγχωριανοί ότι καίγεται ένα σπίτι. Με το που βγήκα εγώ έξω στη βεράντα, είδα ένα κόκκινο τοπίο, καπνούς αυτά, έτρεξα απευθείας εκεί, πήρα τηλέφωνο την πυροσβεστική, την είχαν ειδοποιήσει και πιο μπροστά την πυροσβεστική, ήρθε η πυροσβεστική, αλλά προτετελεσμένο γεγονός, όλα είχαν καταρρεύσει και το σπίτι σχεδόν είχε γκρεμίσει και τα παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν νεκρά μέσα, δεν υπήρχε σωτηρία. Προσπαθήσαμε από εκεί και μετά, σβήσαμε το σπίτι με την βοήθεια. Πρέπει να πούμε ότι το τρίτο το παιδί, το παλικαράκι των 15 ετών, είχε βγει έξω, αλλά μπήκε μέσα για να σώσει τα αδερφάκια του. Αυτό ναι, δεν ναι, είναι. Ναι, από πληροφορίες αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι τραγικό. Και δεν μπορούσε να σωθεί. Και ο πατέρας πήγε να σώσει τα παιδάκια, αλλά δεν μπόρεσε να μπει μέσα και γύρισε πίσω. Η οικογένεια μπήκε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται. Αυτή η οικογένεια αυτή τη στιγμή είναι σε ένα συγγενικό σπίτι. Είστε... Το σπίτι που φιλοξενεί την οικογένεια. Είστε εσείς, κυρία μου, μπορείτε λίγο να μας πείτε δύο κουβέντες για την κατάσταση που βρίσκεται η οικογένεια, οι γονείς, παππούδες. Οι παππούδες τους κάνουν ερεμιστικές ενέσεις και είναι σε μια φάση... Είναι λογικό. Τι λένε, οι παππούδες καταλάβανε από τι... Από τη σόπα, από την ξυλόσωπα. Μάλλον από την καμινάδα, όχι από την ίδια τη σόπα, γιατί κάτω είχε πλακάκι. Μάλλον υπερζεστάθηκε το μπουρί και καινούργια μπουριά, όχι παλιά. Φέτος τα αγοράσανε. Και από πάνω τι ήτανε, ξύλινο. Ξύλινο. Το πάτωμα του μεσαίου ρόφου και του τρίτου ρόφου ήταν ξύλινο. Και μάλλον υπερζεστάθηκε μέσα στη νύχτα και άναψαν τα ξύλα. Τώρα τι λένε οι παππούδες, οι γονείς? Οι γονείς είναι στο νοσοκομείο. Οι παππούδες τους έχουμε εμείς εδώ στο σπίτι. Τους κάναμε μια ερημιστική. Είναι σε μια φάση... Τα παιδιά? Τα παιδιά τα δύο τα έχω εγώ. Τα άλλα έρχονται, τα άλλα στη Θεσσαλονίκη φοιτητές. Μια έρχονται. Τραγωδία. Μια τραγωδία. Έρχονται. Και Βίκη, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα είναι μεγάλη βοήθεια που θα χρειαστούν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την τραγωδία. Και γι' αυτό υπάρχει και η υποστήριξη ψυχολόγων, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο περιπεριάρχης της πυροσβεστικής. Εκτός από αυτό, ναι, ορίστε. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι παππούδες τώρα με την ερημιστική. Είναι σε μια φάση που δεν ξέρουν. Είναι εδώ εκπρόσωποι του Δήμου. Ο κύριος Τιμοσίδης μας δήλωσε ότι μπορεί ο Δήμος Παγκαίου να... κύριε Τιμοσίδη, να βοηθήσει, να συνδράμει την οικογένεια, βέβαια μόνο για το σπίτι. Όπως καταλαβαίνετε, η απώλεια είναι πολύ μεγάλη. Ναι, ειδοποιηθήκαμε κι εμείς νωρίς το πρωί για αυτό το τραγικό συμβάν. Ήρθαμε εδώ... Ως Δήμος, τι μπορείτε να προσφέρετε στην οικογένεια Δήμος, από υλικά? Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, θα το θέσουμε τη Δευτέρα που έχει Δημοτικό Συμβούλιο και θα κοιτάξουμε να δούμε, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την οικογένεια τώρα, η οποία έχει υποστεί αυτό το βαρύ πλήγμα. Εσείς εγώ ως γείτονας τι έχετε να μας προσωπικός πει. Φίλος του Γιώργου. Προσωπικός και φίλος και του πατέρα. Του πατέρα, ο ίδιος μου είπε το γεγονός πώς ακριβώς έγινε μετά το λαμπάδιασμα. Μιλήσατε με τον πατέρα μέσα δηλαδή. Στο σπίτι. Δεν τα ναι, με τον πατέρα μίλησε ο κύριος. Γιατί αμέσως πήρε φωτιά όλο το σπίτι, είναι ξύλινο το σπίτι, με έφλεκτα υλικά μέσα, τα υλικά κατασκευή. Και λαμπάδιασε αμέσως. Πήρε φωτιά το σπίτι, έπεσε η στέγη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τα παιδιά μέσα. Και το τρίτο που πήγε να σώσει τα δύο τα μικρότερα αδερφάκια. Όλοι κοιμόντουσαν σε άλλο χώρο. Όλοι κοιμόντουσαν στο
στον μεσαίο όροφο και στον πάνω όροφο. Ναι, αλλά γιατί σε άλλα δωμάτια. Ναι, ναι, σε άλλα δωμάτια. Κατάλαβαν τη φωτιά, ξύπνησαν. Είναι υπόθεση 5 λεπτών μέχρι που να καταλάβουν τι έγινε. Ναι. Το σπίτι λαβάδιασε με αποτέλεσμα να πέσει η σκεπή. Αυτό ήταν το πολύ βασικό. Έπεσε η σκεπή και έπεσε και το μεσό πάτωμα και πλάκωσε τα δύο τα παιδάκια. Και ο 15χρονος είχε βγει έξω, έτσι, και μπήκε μέσα για να σώσει τα αδερφάκια του. Βίκη, έτσι δεν είναι? Ο μεγάλος ο γιος, ο 15χρονος, ο τηλέμαχος, ναι. Ο τηλέμαχος είχε βγει έξω και μπήκε μέσα. Βγήκε έξω και ξαναμπήκε. Μου το είπε ο πατέρας αυτό. Εγώ δεν ήμουν παρόν, αλλά μου το είπε ο ίδιος ο πατέρας. Είναι τραγική συγκλονιστική. Είναι τραγικό, είναι συγκλονιστικό. Θέλω όμως να πω κάτι, ότι η οικογένεια ήταν μια εξαίρετη. Είναι μια εξαίρετη οικογένεια. Τα παιδιά τα έχουν κάνει ενσυνείδητα. Μεγαλούν τα παιδιά με τις καλύτερες παιδαγωγικές μεθόδους, γιατί ενδιαφέρονται πραγματικά για τα παιδιά τους. Κάθε Σαββατοκύριακο έρχονται εδώ πέρα προκειμένου να ζήσουν τα παιδιά το χωριό, να δουν τους παππούδους. Οι παππούδες οι ίδιοι μένανε με τα παιδιά, γιατί τα είχαν ιδιαίτερη αδυναμία αυτά τα δύο τα μικρά. Είναι τα δύο τελευταία από τα 10. Ναι.